Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ, κύριε Βουλευτό. Πρώτον, θα ήθελα επί τη εισηγήσεω να μιλήσω. Εδώ λέει πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Κυριολεκτούμε. Ο αντιπρόεδρο δεν πληρώνεται. Εδώ είναι. Δεν δέχεται ποτέ. Ελέγχθη από τον κύριο Δήμαρχο ότι ο προηγούμενος, κύριος Ψωμάς, κύριος αντιπρόεδρος από εδώ, δεν επληρώνονται. Δεν είχαν δικαίωμα να πληρωθούν. Θα κυριολεκτούμε. Δεν είναι ότι δεν αποδεχόντουσαν. Τα έξοδα παράστασης τα παίρνανε. Αλλά δεν είχαν δικαίωμα. Και ο κύριος Ψωμάς, το οποίο είδα και στα site και τα λοιπά, ελέγεται ότι έδινε την αμοιβή του και δεν την παίρνει. Ποια αμοιβή του, αφού δεν είχε δικαίωμα να πληρωθεί, τι αμοιβή. Ναι, ήταν σε... Μη κοροϊδευόμαστε, θα κυριολεκτούμε εδώ πέρα. Ακούτε τι σας λέω, θα κυριολεκτούμε. Δεν θα λέμε ψέματα. Ένα. Δεύτερο. Ήρθε τώρα ο κύριος Ψωμάς, ο κύριος Ψωμάς και φούρνασε. Ήρθε εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτισμού και του ΔΥΠΕΘΕ συγκεκριμένα και απέκρισε τον κύριο Βόγλη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, λόγω οικονομικής κρίσης, λόγω χρημάτων. Και τι είπε ο εκλεκτός άνθρωπος, ότι έπαιρνε 400 ευρώ παραπάνω από τον υπάλληλο που υπηρετούσε εκεί πέρα, δηλαδή το πιο υψηλόμιστο υπάλληλο. Δηλαδή, για να ξέρω πόσα έπαιρνε, 2.000, 2.300, 2.400, δεν είχαμε να τα δώσουμε στον καλλιτεχνικό διευθυντή. Τώρα έχουμε να δώσουμε χρήματα στο διορισμένο και το τονίζω, όσο και αν κακοφαίνεται, κύριο Σκιαθά, και όχι σε αιρετό. Ο αιρετός, θέλω να το τονίσω, να γραφτεί στα πρακτικά. Εάν υπήρχε στις επιχειρήσεις του Δήμου και στη ΔΕΙΑΠ και στον πολιτισμό και στην ΑΔΕΠ εκπρόσωποι, αιρετοί, δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είχαν αγαπητοί συνάδελφοι, για να το ξέρετε, δικαίωμα να πληρωθούν. Διότι θα κρατούσαν, όπως ο κύριος Μακρύς, τα λεφτά τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατροί ή άλλοι οποιοδήποτε όπου υπηρετούν κτλ. Ορίστε. Περιμένετε, θα το πω και αυτό. Εκτός κι αν ήταν ιδιώτες. Εντάξει. Οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος υπάλληλος πήγαινε εκεί, δεν είχε δικαίωμα να πληρωθεί. Εντάξει. Θα έπρεπε να επιλέξει ή το μισθό του ή τα λεφτά του Προέδρου. Επομένως, θα υπήρχε στο δημοτικό μας σώμα και στο Δήμο μας ένα αρκετά σεβαστό ποσό κατά τη Δημοτική Αρχή, η οποία απέπεμψε τον κύριο Βόγλη για οικονομικούς λόγους. Αυτό το θεωρώ μεγάλη μα μεγάλη υποκρισία. Δεύτερο, εδώ ζητάτε την υπάρχει αντιπρόεδρο, ζητάτε και για τον αντιπρόεδρο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να απαλληφθεί. Είναι, εγώ δεν ξέρω ακριβώς τα έξοδα παράστασης, πόσα χρήματα είναι, έτσι ακούω, ούτε τα έξοδα παράστασης. Θέλω να μου πείτε ακριβώς τα ακαθάριστα, να γράφετε τα καθαρά και τα έξοδα παράστασης. Δηλαδή, πόσο να ξέρω σαν δημοτική σύμβουλος που οφείλω να το γνωρίζω, πόσο είναι ο μισθός και τα έξοδα παράστασης, τα καθαρά και τα μεικτά. Εάν ρωτήσω τον οποιονδήποτε θα πει, ακαθάριστα τόσα, καθαρά τόσα. Μην εξανίσεστε κύριε Σκαθά, μην εξανίσεστε. Και πιο οικονομικό έτος, το 11, δεν έχετε πληρωθεί, είπατε, μέχρι τώρα δεν έχετε πάρει γραμμή. Άμα θα τα πάρετε το 11 όλα μαζεμένα, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ.